Μ' ακούς το νούμερο εσύ. Αν εδώ στους μαθούς Κούρδους έχουν 140 δις ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Κατά κεφαλή έχουν 4.600 δολάρια. Είναι πολύ ψηλά οι Κούρδοι σε σχέση με άλλες φυλές με άλλα κράτη. Εδώ είναι το που έχει πετρέλαια η περιοχή στο βόρειο Ιράκ. Εκεί που είναι οι Κούρδοι. Δίπλο κακό χαμό. Όλοι είναι πετρέλαια και αγωγούς είναι. Αυτός λοιπόν ο έλεγχος, για να καταλάβετε, είναι το σημαντικό για τους ξένους. Το βόρειο Ιράκ, στο βόρειο Ιράκ που βλέπετε εδώ στην εικόνα σας, όπως δεν βλέπετε, έχουν νόμισμα δικό τους, σημαία δικιά τους, κοινοβούλιο δικό τους και έχουν σε αυτό το σημείο κατά κεφαλή εισόδημα 7.000 δολάρια παρακαλώ. Το βόρειο Ιράκ είναι μια ξεχαριστή χώρα. Το αρχείο Άρμπιλον, Ερμπίλ, πρωτεύουσα που λέει κτλ. Είναι παλέξαρα στην έξι. Μην ξεχνιόμαστε. Η μεγαλόπολη αυτή είναι ακριβώς στο πάνω στον κόσμο των αγωγών και των πετρελαίων. Έχει όλη το πλούτο. Αυτή η ιστορία λοιπόν δεν είναι αποκομμένη από το παιχνίδι που παίζεται στην υπόλοιπη περιοχή. Και θα σου πω το εξής. Όταν έχεις στο βόρειο Ιράκ, στο ανεξάρτητο κράτος από το Ιράκ, στο βόρειο Ιράκ, ακούστε νούμερα. Έχουν 6,5 εκατομμύρια τουρίστες. 7% του ΑΕΠ, ακούστε εδώ, είναι το τουρισμό. 10% του ΑΕΠ είναι από την αγροτική παραγωγή. Ακούστε τώρα, το βόρειο Ιράκ κρατηδιάκι, χωρίς το κλίμα, χωρίς το κλίμα. Έχει βέβαια το δίκιο Τεφράτη, αλλά χωρίς το κλίμα που έχουμε εμείς, χωρίς το νερό που έχουμε εμείς καθαρό, χωρίς αν θέλετε την βιοπικιλότητά μας, έχει αγροτική παραγωγή 10% του ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα έχει 3,4%. Και στη χώρα αυτή υπάρχουν 41 τράπεζες, στο βόρειο Ιράκ. Γιατί ακούν βόρειο Ιράκ και λένε, α, πόλεμος γίνεται με παντού. Τι λέτε, μωρέ, τι είναι αυτά που λέτε. Καταλαβαίνετε τι παιδιά παίζονται. Το έχετε καταλαβαίνει αυτό. Και υπάρχει συνέχεια στην ιστορία. Ο Ερντογάν τα έχει δει όλα αυτά. Δεν είναι κανένα κορόιδο. Είδε ο Ερντογάν λοιπόν τι γίνεται και εισέβαλε εδώ και μερικά χρόνια οικονομικά και αυτούς με επιχειρήσεις όπως και η Ρωσία. Προσπάθησε δηλαδή να διεισδύσει τον βόρειο Ιράκ φοβούμενος ότι αν αντρωθεί αυτό το βόρειο και γίνει κράτος δυνατό και ισχυρό που γίνεται γρήγορα γιατί έχει πηγές του παραγωγικές, μπορεί να του κάψουν την βάρκα και να του κάνουν ζημιά μέσα στην Τουρκία οι 15 εκατομμύρια και πλέον Κούρδοι που ζουν. Αυτό σημαίνει. Και αυτό είναι πλάκα, δηλαδή ο τρελός. Αυτό είναι ο τρελός. Και η δική μας εδώ είναι γνωστική. Προτιμώ να έχω τον τρελό εδώ να οργανώνει και να σχεδιάζει παρά του δικού μας γνωστικούς που είναι οι μη τρελοί. Οι θεοπάλαφοι. Γιατί ξέρω τους γίνεται. Και για να πάμε στην ουσία. Το Ιρακινό Κουρδιστάν έχει 45 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθέματα ήδη καταγεγραμμένα και 165 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τα οποία, αν αυτονομηθεί τον βόρειο Ιράκ, χάνονται. Χάνονται. Χάνονται από ποιους. Ακούστε εδώ το παιχνίδι. Από τους Τούρκους. Από τους Νότιο-Ιρακινούς. Τα χάνουν αυτές οι δύο χώρες. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπετε πώς συγκρούονται οι σχέσεις. Οι Νότιο-Ιρακινοί εντός εισαγωγικών, επειδή σιίτες από ό,τι ξέρουμε, είναι φύλα προσκύμενοι με τους Ιρανούς. Μιλάμε για καραμπόλες τώρα. Έλα όμως που οι Ιρανοί είναι προσφάτως και εσχάτως φίλοι με τον Ερντογάν, γίνεται το πανηγύρι της περιοχής και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους. Και επειδή πιέζει ο χρόνος, να πω ότι αυτά τα αποθέματα έρχονται μέσω αγωγών, το βλέπετε, από το βόρειο Ιράκ. Μόνο μέσω αγωγών. Ο Ερντογάν παίζει διπλά. Εάν δεν πάρει πετρέλαιο, θέλει να έχει τους αγωγούς. Σου λέει, αν δεν πάρω πετρέλαιο, θα πάρω αγωγούς. Θα ελέγξω εγώ την κυκλοφορία. Γιατί θέλω τέλειο διελεύσεις ακριβά. Θέλω να μου πληρώνετε εμένα ουσιαστικά. Σου λέει το εξής. Θα περνάω που θα περνάνε μια αγωγή από εδώ. Ας πάρω για κανένα τέλος διελεύσεις ακριβό. Να κερδίσω κάτι στην οικονομία μου. Εάν αυτονομηθεί το Κουρδιστάν. Έλα όμως που αρχίζουν και περιπλέκονται τα πράγματα διότι αγωγός. Η αγωγή πρέπει να μπαίνουν, λέει ο Ερντογάν, στην Τουρκία. Και όχι στο ανεξάρτητη Συρία. Γι' αυτό και εισέβαλε στο Αφρίδι. Δηλαδή προσπαθεί να διασφαλίσει τη διαδρομή των αγωγών να είναι υποτιμητική επιστασία για να παίρνει ο ίδιος μόνο τα τέλη διελεύσεως και να αναβαθμίσει το λιμάνι του Τσεϊχάν. Όπου εκεί θα κουμπώνει και ο αγωγός από τον Μπακού και η άλλη αγωγή. Και από το Τσεϊχάν μπορούν να κουμπώσουν και άλλη αγωγή με κοντά. Θέλει να κάνει την Τουρκία λοιπόν έναν ενεργειακό κολοσσό σε επίπεδο κόμβων. Αυτό είναι το σχέδιό του. Εδώ λοιπόν εμπλέκονται αγαπητέ μου φίλε οι εταιρείες οι πολυεθνικές. Ρόστι, Ρουαγιάλ Ντόιτς, Ισέλ, Τοτάλ, Έννη και τελευταία η ΕΞ.
ExxonMobil. Εδώ για το μεγάλο παιχνίδι. Θέλουν το δίκτυο αγωγών αυτές οι εταιρείες να το ελέγχουν αυτές οι πολιτικές. Δηλαδή δεν θέλουν να το ελέγχει ο Ερντογάν ούτε οι Ιρακινοί. Θέλουν οι ίδιες οι εταιρείες να ελέγξουν αυτούς τους αγωγούς. Και καλύτερα να το ελέγξουν, θέλουν να κάνουν το Κουρδιστάν. Θέλουν να κάνουν το Κουρδιστάν ως ανεξάρτητο κράτος για να μπορούν μέσω του Κουρδιστάν οι εταιρείες, οι πολιτικές, να ελέγχουν τη ροή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου προς τη Μεσόγειο. Αυτός είναι ο στόχος. Ο Ερντογάν θέλει. Α. Τι θέλει ο ίδιος. Και τι μπορεί να κερδίσει. Να μην γίνει το Κουρδιστάν. Β. Εάν γίνει να ελέγχει τους αγωγούς και να μην χάσει κομμάτια τα ταφώς του. Και τρία. Θέλει τέλη διελεύσεως. Θέλει επίσης να κάνει αυτό που λέει την Τουρκία παγκόσμιο κόμβο αγωγών. Εδώ επισέρχεται η αντίδραση του Ερντογάν. Και φίλοι, βλέποντας το σχέδιο των Αμερικανών για ανεξάρτητο Κουρδιστάν, αρχίζει να πιέζει προς την Ελλάδα. Κάνει την εισβολή στη Συρία, αλλά κάνει και μαγιές. Δημιουργεί μια άλλη αιστεία έντασης. Εκεί που είπα, θέλουν ηρεμία. Διότι και να δουν οι αγωγοί για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο από το βόρειο Ιράκ, από το Κατάρ, από Σαουδική Αραβία στη Μεσόγειο, πρέπει η Μεσόγειος να είναι λίμνη, να έχει ησυχία. Αν έχει εντάσεις, δεν μπορείς να μεταφέρεις το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Τι κάνει λοιπόν ο Ερντογάν? Δείτε πόσο λογικό είναι αυτό που κάνει. Αρχίζει και οξύνει με την Ελλάδα για να δείξει ότι υπάρχει μια αποστατεροποίηση στην περιοχή, ώστε οι πολιτικές εταιρείες να μην επενδύσουν στην Ελλάδα, να μην επενδύσουν στους αγωγούς των East Mid κτλ. Είναι ένα παιχνίδι καραμπόλας αυτή η ιστορία. Απλά το καταλαβαίνουν ορισμένοι. Η αγωγή το έχω πει χίλιες φορές, για να μεταφέρουν φυσικό αέριο πρέπει ησύχως να το μεταφέρουν. Αν έχει αποστατεροποίηση, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ ακριβώς πέφτουμε στην παγίδα. Ο εκβιασμός είναι ένας. Όμως, αυτό να το κάνω. Κύπρος, Καστελόρισο. Εδώ είναι ο εκβιασμός. Το δόγμα λοιπόν Νταβούτογλου, που είναι ένα δόγμα συγκεκριμένο, έχει μια αληθοφάνεια. Σου λέει, το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο πέλαγος. Δηλαδή είναι η Ρόδος, η Κρήτη, το Τόξο, λέει η Τουρκία, και το Αιγαίο πέρα προς τα πάνω. Το Καστελόριζο είναι εκτός, λέει το δόγμα Νταβούτογλου. Δηλαδή δεν ανήκει στο Αιγαίο, άρα δεν έχει δική τοπική οικονομική ζώνη. Αφού δεν έχει δική τοπική οικονομική ζώνη και η Τουρκία είναι δίπλα, το Καστελόριζο είναι δικό μας, λέει ο Νταβούτογλου. Αυτό τώρα ισχυρίζεται και η Τουρκία με τον Ερντογάν. Και για να το ισχυριστεί, για να δείτε πόσο τρελός είναι, όπως λέει η δική μας εδώ η Φελή, έδωσε 700 εκατομμύρια δολάρια σε δύο μήνες, όχι τα 700 που δίνει κάθε μήνα, άλλα 700 σε ένα ανεξάρτητο γραφείο με Αμερικανούς επιστήμονες, νομικούς κτλ. Και έψαξαν το νομικό επιχείρημα αντεπιχείρημα για το Καστελόριζο και είπαν ότι είναι λογικοφανές. Δηλαδή, ότι το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο Πέλαγος, άρα δεν είναι Αίγιο Πελαγίου νησί, δεν είναι Άος της Ελλάδος. Αυτό είναι. Δείτε πόσο λογικός είναι ο επιχειρηματίας Ερντογάν, τον οποίο εγώ γουστάρω ως ηγέτης Τουρκίας, δεν τον γουστάρω που τον έχω αντίπαλο όμως. Όπως δεν γουστάρω και τους Έλληνες πολιτικούς που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ελπίζω σήμερα να καταλάβετε γιατί γίνονται όλα αυτά. Σας τα εξήγησα. Δεν έχω παραπάνω χρόνο, αλλά ήταν μια απλή ερμηνεία των όσων έρχονται από εδώ και στο εξής. Αυτό που θέλω να καταλάβετε ότι σε αυτήν την εκπομπή θα ακούτε ό,τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω και τίποτε λιγότερο. Εσύ που σε καινούριο δεν καταλάβετε.